Είναι μεγάλη μας χαρά, ένας έτσι πρεσβευτής των θέσεων και των ιδεών του κινήματος αλλαγής είναι ο νέος βεβαίως σε ηλικία και έμπειρος στην πολιτική πλέον, ο εκπρόσωπος κοινοβουλευτικού έργου, ο κύριος Καρανικόλας, ο οποίος μας έχει τιμήσει πολλές φορές με την παρουσία του εδώ στον Prisma 91,6, στηρίζοντας εμπράκτος βεβαίως και τα περιφερειακά μέσα, τα οποία νομίζω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά στην ενημέρωση εδώ του κόσμου, για να συζητήσουμε λίγο την επικαιρότητα και να προβληματιστούμε. Κύριε Καρανικόλα, καλό απόγευμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές. Με μεγάλη έτσι χαρά σας ξανασυναντώ και χαίρομαι πάρα πολύ, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, τα ξαναλέμε μέσα από την ραδιοφωνική σας συχνότητα. Είναι δική μας η χαρά. Έλεγα λίγο πριν και δεν ξέρω αν το πιστεύετε, παρόλο που εσάς σας βλέπουμε να μιλάτε για τις θέσεις του κινήματος αλλαγής, απλά νομίζω ότι στα μεγάλα κανάλια δεν περνάνε όλες οι θέσεις και κάποιες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον των προτάσεών σας, που μπορούμε βεβαίως να ζητήσουμε στις ιστοσελίδες σας, αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν συμμερίζει σε αυτόν τον προβληματισμό. Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, είναι πραγματικό, είναι γεγονός και είναι πραγματικότητα ότι δυστυχώς, παρότι η μεγάλη προσπάθεια που έχει κάνει το κίνημα αλλαγής από την έναρξη της πανδημίας με πολύ σοβαρές, ουσιαστικές και επικοδομητικές προτάσεις στο πεδίο της μάχης εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θέλω χαρακτηριστικά να σας πω ότι ήδη από την πρώτη φάση της πανδημίας, στο πρώτο τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, με το σκληρό lockdown, το κίνημα αλλαγής κατέθεσε πάνω από 150 παρεμβάσεις νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της ίδιας της Βουλής των Ελλήνων, το κίνημα αλλαγής ήταν πρώτο στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο επίπεδο των κοινοβουλευτικών προτάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και όπως πολύ σωστά από την άλλη λέτε, όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια, κοινοβουλευτική προσπάθεια που έχουμε κάνει, δεν έχει βρει ανταπόκριση στα μεγάλα, να το πω έτσι, μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας να μην μαθαίνουν, να μην λαμβάνουν γνώση το τι πραγματικά κάνουν τα κόμματα και ποια είναι η στάση, η υπεύθυνη ή ανεύθυνη στάση των κομμάτων, η επικοδομητική ή η μηδενιστική αντίληψη που έχουν άλλα κόμματα εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ποιος πραγματικά βρίσκεται στο πλευρό του χυμαζόμενου μέσου Έλληνα και της μέσης Ελληνίδας, υπό την έννοια ότι καταθέτει προτάσεις και ασκεί ένα ουσιαστικό και μαχητικό αντιπολιτευτικό λόγο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αναδείξει εμείς σαν κίνημα αλλαγής, δεδομένου ότι υφιστάμεθα έναν, να το πω έτσι, ιωνή αποκλεισμό από τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου επικρατεί το δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το καταθέτουμε αυτό. Νομίζω βεβαίως ότι ο ενημερωμένος πολίτης, αυτός που ψάχνεται και θέλει να ενημερωθεί για να έχει μια σφαιρική εικόνα, οφείλει να ακούει και να ενημερώνεται για όλες τις θέσεις όλων των παρατάξεων και να μην έχει στεγανά. Θα ήθελα λίγο, κύριε Καρανικόλα, να πάρουμε την ιστορία από την αρχή, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε εδώ. Έχουμε την αίσθηση ότι η κυβέρνηση έχει χάσει, να το πω πολύ απλά, την μπάλα στη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή, στο πρώτο lockdown όλοι και οι Ευρωπαίοι αναγνώρισαν και την πειθαρχία μας, αλλά και την προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, όταν τα κρούσματα ήταν ελάχιστα. Και τώρα σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση, κάτω από την πίεση και της κοινωνίας, θέλει να ανοίξει και τις δραστηριότητες του λιανεμπορίου και σε δεύτερο χρόνο η εστίαση. Μέσα σε όλο αυτό, η προσωπική και η ατομική ευθύνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή είναι, όπως λένε κάποιοι στην αντιπολίτευση, μια καραμέλα της κυβέρνησης όταν αυξάνονται τα κρούσματα και όταν είναι μειωμένα τα κάνουμε όλα καλά, να το πω πολύ απλά. Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα. Όντως, αλήθεια λέτε, στην πρώτη φάση του lockdown πετύχαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Συλλογικά το πετύχαμε αυτό και το πετύχαμε γιατί, κύριε Κουνιάκη, γιατί η κυβέρνηση, οι πολίτες, τα πολιτικά κόμματα και το σύνολο του πληθυσμού υπάκουσαν με απόλυτη εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Ο κύριος Τσιόδρας ήταν επικεφαλής αυτής της προσπάθειας εκείνο το διάστημα, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό θετικό σημείο, να περιορίσουμε την εξάπλωση της πανδημίας και να έχουμε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα σε σχέση με το τι γινόταν στον υπόλοιπο κόσμο. Από το καλοκαίρι όμως και μετά, κύριε Κουνιάκη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μία σειρά αποφάσεων ήταν σε τελείως λανθασμένη κατεύθυνση, και όταν λέω σειρά αποφάσεων ενώ κυβερνητικών αποφάσεων, υπό την έννοια ότι πρώτον δεν αξιοποιήθηκε ο χρόνος που κερδίσαμε από το πολύ αυστηρό lockdown του περασμένου Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου για να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν αξιοποιήσαμε το αυστηρό lockdown ώστε να
δώσουμε τη δυνατότητα στη λειτουργία, για παράδειγμα, των σχολείων να αναβρεθούν εναλλακτικές αίθουσες διδασκαλίας, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά αίθουσα. Δεν αξιοποιήσαμε το χρόνο του lockdown ώστε να ενισχυθεί ο στόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά λοιπόν που οδήγησαν, συμπληρωματικά δε με το πώς άνοιξε ο τουρισμός το προηγούμενο καλοκαίρι και τα μέτρα που ελήφθησαν ή δεν ελήφθησαν το προηγούμενο εκείνο χρονικό διάστημα, όλα αυτά όμως οδήγησαν μοιραία το φθινόπωρο να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ ισχυρό δεύτερο κύμα. Ναι. Και παρότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα παρατεταμένο lockdown, το μακροβιότερο, το μεγαλύτερο lockdown στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πω ότι τελικά αποδεικνύει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν αυτό το τελευταίο διάστημα αυτού του lockdown, του τρίτου lockdown, είναι δυστυχώς ανεπαρκή και ήταν ελληματικά και ατελέσφορα. Και όλο αυτό γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, στις 7 Νοεμβρίου αναγκαστήκαμε να μπούμε σε ένα πολύ αυστηρό lockdown με 2.500 περίπου κρούσματα, ενώ τώρα αρχές Απριλίου βρισκόμαστε στις 4.000 κρούσματα και ανοίγουμε δραστηριότητες. Όλο αυτό προκαλεί μια λοιπόν μεγάλη αντίφαση σε ό,τι αφορά την διαδικασία που ακολουθείται από άποψη κυβερνητικών χειρισμών. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο εμείς ήδη από τον Νοέμβριο είχαμε επισημάνει να μην γίνει. Και ποιο είναι αυτό? Ότι ελήφθησαν, κύριε Κουνιάκη, μέτρα οριζόντια σε όλη την επικράτεια, χωρίς να έχει γίνει αξιολόγηση και αποτίμηση του επιδημιολογικού φορτίου ανά περιοχή. Με αποτέλεσμα ποιο? Εμείς τι είχαμε πει? Ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μαζικά τεστ σε όλη την επικράτεια, τη μέρα 0 δηλαδή, που θα ορίζαμε ως μέρα 0, τη μέρα 0 του Νοεμβρίου. Θα κάναμε μαζικά τεστ σε όλη την επικράτεια, θα κάναμε σωστή αποτύπωση του επιδημιολογικού φορτίου ανά περιοχή, στεγανοποίηση κάθε περιοχής, και έτσι θα προχωρούσαμε μετά στο οποιοδήποτε άνοιγμα ή στο οποιοδήποτε περιορισμό δραστηριοτήτων. Η κυβέρνηση τι έκανε αντίθετα? Έκανε ένα καθολικό, πήρε ένα καθολικό μέτρο αυστηρού lockdown σε όλη την επικράτεια, χωρίς αξιολόγηση επιδημιολογικού φορτίου, χωρίς απομόνωση των κρουσμάτων και ορθή αποτύπωση του επιδημιολογικού φορτίου, με αποτέλεσμα όλο αυτό να δρά πολλαπλασιαστικά. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βεβαίως τώρα η δική σας θέση πώς είναι, ποια είναι μάλλον? Ο τουρισμός θα ανοίξει από τις 14 του Μάη. Πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε, καθώς και η διαδικασία του πιστοποιητικού του εμβολιασμού δεν ξέρω αν προχωράει και αν είναι ικανοποιητική ανταπόκριση στις δικές μας επιθυμίες και αυτές που έχει εκφράσει η κυβέρνηση. Απλά κάτω από αυτή τη δύσκολη εξίσωση, ποια είναι η λύση? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να ζούμε με επιδόματα πάντα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, και θα πάμε σε δεύτερο χρόνο και στην αντιμετώπιση βεβαίως της πανδημίας με το σχέδιο Ελλάδα 2, που και εκεί εσείς έχετε κάνει κριτική στην κυβέρνηση, να συζητήσουμε και τις θέσεις σας. Απλά τι πρέπει να γίνει τη δεδομένη χρονική στιγμή, κύριε Νικόλα? Εμείς έχουμε πει, κύριε Κουνιάκη, ότι είναι επιβεβλημένο το άνοιγμα, αλλά το άνοιγμα με ασφάλεια, με όρους ασφάλειας. Γιατί μπορεί οι πολίτες και όλοι μας να έχουμε κουραστεί, έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως έναν πολύ επικίνδυνο και θανατηφόρο ιό, ο οποίος αντί να κουράζεται και να εξασθενεί, βλέπουμε ότι θεριεύει, βλέπουμε τις μεταλλάξεις του να τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ότι τρέχουν οι εμβολιασμοί και τα μέτρα προστασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, σύμμαχος στη χώρα, σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια, είναι το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου οι χειμερινές συνθήκες, το κρύο που ευνοούν την ανάπτυξη και μετάδοση του ιού, υποχωρούν και έρχεται η ζέστη και οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχετικά από αυτή την περίοδο μέχρι και αρχές του φθινοπόρου στη χώρα. Αλλά αυτό δεν είναι πανάκια. Όπως επίσης πανάκια δεν είναι το ζήτημα των self-test που ακούω ότι έρχονται στη χώρα και θα διενεργούνται δωρεάν αυτή την περίοδο, που καλώς έρχονται, το τονίζω ευθύς εξ αρχής για να μην παρεξηγηθώ, όμως δεν είναι το μοναδικό κλειδί μέχρι να προχωρήσει ο μαζικός εμβολιασμός. Και ένα σχόλιο επί του εμβολιασμού, γιατί υπάρχει τεράστια ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το πώς τελείως αναποτελεσματικά διαχειρίστηκε το ζήτημα της προμήθειας και της διαχείρισης του αριθμού των εμβολίων ανά κράτος μέλος.
Εν πάση περιπτώσει όμως, μέχρι να έρθει επαρκής αριθμός εμβολίων, ακούω ότι το διάστημα Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου θα έρθουν περίπου 5 εκατομμύρια δόσεων εμβολίων στη χώρα και θα πρέπει να αξιοποιηθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός εμβολίων, ώστε να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε την ανοσία του ευρύτερου πληθυσμού. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο, κύριε Κουνιάκη, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο το οποιοδήποτε άνοιγμα να εμπεριέχει όρους ασφάλειας. Εμείς λοιπόν επιμένουμε ότι θα πρέπει να γίνει πέρα από τα self-test, τα οποία θα πρέπει να έχουν συμπληρωματικό, και το τονίζω, προσέξτε με, συμπληρωματικό χαρακτήρα στα τεστ, στα rapid test, καθώς και στα μοριακά τεστ που πρέπει να γίνουν σε όλη την επικράτεια, να γίνει σωστή ιχνηλάτηση. Πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να ενισχύσει τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και του ΕΟΔΗ, γιατί είναι πάρα πολύ λίγοι υπάλληλοι αυτή τη στιγμή που απασχολούνται με την ορθή και έγκαιρη χνηλάτιση των κρουσμάτων, ώστε με βάση αυτή την αξιολόγηση να κάνουμε απομόνωση των κρουσμάτων και να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο άνοιγμα δραστηριοτήτων. Από την άλλη, για να είναι σαφές, επειδή το αναφέρετε και από την αρχή της ερώτησής σας, η ατομική ευθύνη από την αρχή αυτής της πανδημίας μέχρι και σήμερα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε δηλαδή ότι ο καθένας από εμάς ατομικά αλλά και ως μέλος αυτής της κοινωνίας έχει πάρα πολύ σοβαρή ευθύνη για το πώς εξελίσσεται αυτή η πανδημία, όπως τεράστια ευθύνη επίσης έχουν και τα κόμματα τα οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα μου επιτρέψετε να πω και αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουνιάκη, δεν επέδειξαν τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που θα έπρεπε να είχαν επιδείξει όταν έχουμε να κάνουμε σε έναν διαρκή πόλεμο υγείας με δεκάδες, εκατοντάδες συνανθρώπων διασωληνωμένων και ανθρώπων που χάνουν τη μάχη, και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να επενδύει για μικροκομματικούς λόγους και σκοπιμότητες σε διαδηλώσεις, σε πορείες, σε νεογανακτισμένους, σε νέες πλατείες. Αυτά είναι δυστυχώς δείγματα ανευθυνότητας και δείγματα ότι εργαλειοποιώ μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση υγείας και κρίση που κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Εμάς λοιπόν όλα αυτά μας έχουν τελείως απέναντι αυτές τις πρακτικές, γι' αυτό και δεν τις ακολουθήσαμε. Με αίσθημα υπευθυνότητας και ευθύνης απέναντι στους δοκιμαζόμενους πολίτες, καταθέσαμε προτάσεις και για το υγειονομικό σκέλος, αλλά καταθέτουμε προτάσεις και για το ζήτημα της οικονομίας. Και είμαι βέβαιος ότι θα με ρωτήσετε και για αυτό το ζήτημα, γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί οι πολίτες να έχουν κουραστεί και να έχουν πιεστεί, όμως οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι ασφιχτιούν και αγωνιούν τι θα γίνει την επόμενη της κρίσης. Και νομίζω ότι δεν έχουμε μιλήσει αναλυτικά για το τι μας περιμένει. Κλείνοντας όμως, για να πάμε σε αυτό το κεφάλαιο που νομίζω ότι ενδιαφέρει και πολύ μεγάλη μερίδα φίλων που μας ακούν, θα ήθελα λίγο να μείνουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καθώς έχει υπάρξει κριτική και δεν ξέρω αν υπήρξε ο απαραίτητος χρόνος να θωρακιστεί, ή βεβαίως αν τελικά διαπιστώθηκε ότι σε αυτή τη μεγάλη πανδημία παίζει κεντρικό ρόλο ένα δυνατό, ενισχυμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τις προσλήψεις να είναι πάντα στην ατζέντα, γιατί και εμείς εδώ στο νοσοκομείο της Λευκάδας, για παράδειγμα, κύριε Καρανικόλα, που είναι υπερσύγχρονο, παλεύουμε με τους επικουρικούς, οι προσλήψεις δεν γίνονται. Εντάξει, δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα κίνητρα για να έρθουν και οι γιατροί για να δουλεύουν ατελείωτες ώρες με χαμηλούς μισθούς. Τελικά θα πρέπει να μείνουμε σε αυτό το πλάνο ενίσχυσης του ΕΣΥ, γιατί υπάρχουν και κάποιες φωνές που λένε: γιατί να κάνουμε προσλήψεις, η πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή, τι θα τους κάνουμε όλους αυτούς τους γιατρούς? Ακούγεται και αυτό στο δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι η περιπέτεια που βιώνουμε, κύριε Κουνιάκη, η περιπέτεια της πανδημίας, η οποία αποδείχθηκε το βαρύ πυροβολικό για την προάσπιση αυτή τη στιγμή της ανθρώπινης ζωής και της ανθρώπινης υγείας, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οφείλουμε όλοι να προασπίσουμε και να ενισχύσουμε ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας. Θυμίζω ότι το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οραματίστηκε ο Ανδρέας Πανδρέου και ο Γιώργος Γεννηματάς και ο Αυγερινός και δημιούργησαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα έργο Πασόκ δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, και θέλω να είμαι δίκαιος, και όταν εννοώ των μνημονίων εννοώ το 2010, άρα λοιπόν και την περίοδο της κυβέρνησης Πασόκ, Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ το 2015, μειώθηκαν οι πόροι έναντι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όμως αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας χρήζει ουσιαστικής ενίσχυσης και ουσιαστικής υποστήριξης. Το ΠΑΣΟΚ στην επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, θα θυμίσω στους φίλους ακροατές που ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν, αφιέρωσε ακριβώς την επέτειο ημέρα των γενεθλίων του ΠΑΣΟΚ σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς θα ενισχύσουμε σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί δεν είναι μόνο οι προσλήψεις,
είναι, ξέρετε, μια ουσιαστική συνολική πολιτική που πρέπει να κάνουμε για το πώς ενισχύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με συγκεκριμένα μέτρα και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εμείς, για παράδειγμα, να σας δώσω να καταλάβετε, για να δείτε ότι χάσαμε αυτή την ευκαιρία στην πρώτη φάση της πανδημίας, όπως σας είπα πριν, στην αρχή, ο ιδιωτικός τομέας δόρισε μέσω της Βουλής των Ελλήνων κλίνες ΜΕΤ στο νοσοκομείο Σωτηρία τον περασμένο Μάιο. Mm-hmm. Ξέρετε πότε έγινε η προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των γιατρών, όταν βρισκόμασταν ήδη εν μέσω πανδημίας? Ενώ λοιπόν τον Μάιο έκανε η Βουλή την δωρεά προς το νοσοκομείο Σωτηρία, τελικά η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας έγινε τον μήνα Νοέμβριο. Χάθηκε δηλαδή ένας πολύτιμος χρόνος ώστε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις. Τον χάσαμε τον κύριο Καρνικόλα. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, να επικοινωνήσουμε μαζί του, γιατί η τεχνολογία μας προδίδει, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και να μπούμε σε ένα πολύ πιο σημαντικό κομμάτι σε λίγο. Είναι αυτό των οικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να υπάρχουν και να μην έχουμε συζητήσει. Κύριε Καρνικόλα, όποια γραμμή μένατε εκεί για το πότε, για παράδειγμα, έγιναν οι προσλήψεις των γιατρών μετά την δωρεά. Ναι, παρακαλώ. Και θα έλεγα λοιπόν ότι τον μήνα Μάιο έγινε η προκήρυξη, τον μήνα Νοέμβριο του Υπουργείου Υγείας έβγαλε την προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των γιατρών ΜΕΘ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική καθυστέρηση, ενώ θα μπορούσαμε να αξιοποιήσει όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο για να ενισχύσουμε τις ΜΕΘ και σήμερα να μην βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, να εκλιπαρούμε. Και αυτό είναι ένα θλιβερό κατάντημα για τον ιδιωτικό τομέα, κύριε Κουνιάκη. Mm-hmm. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό το ζήτημα, γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι άλλοι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα, επί ένα χρόνο, δούλευαν νυχθημερών, χωρίς άδειες, χωρίς επιδόματα, χωρίς καν τις υπερορίες τους πληρωμένες. Και σήμερα ο ιδιωτικός τομέας, όταν έχει ανάγκη μία ανθρώπινη ζωή να σωθεί, να παραμένει αμέτωχος παρατηρητής και να παραμένουμε, απλά να παρακαλούμε κατ' ουσίαν τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει, χωρίς να τους επιτάσσουμε στην εθνική αυτή μάχη. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης, γιατί όφιλε να επιτάξει ιδιωτικές κλινικές, να επιτάξει ιδιωτικές ΜΕΘ, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο υψηλό αριθμό διασωληνωμένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών παραμένουν εκτός μονάδων εντατικής φροντίδας και παραμένουν νοσηλευόμενοι σε απλές κλίνες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΜΕΘ, γιατί δεν επαρκούν οι ΜΕΘ, τα κρεβάτια ΜΕΘ στο δημόσιο. Και δυστυχώς ο ιδιωτικός τομέας αρνείται, κύριε Κουνιάκη, σήμερα που μιλάμε, να δεχθεί βαρύτατα περιστατικά COVID. Δέχεται μόνο απαλά και ήπια περιστατικά νοσηλιών. Mm-hmm. Δεν δέχεται καν τα εμπείρετα, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι μια απαράδεκτη αντικοινωνική συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα. Και εδώ οφείλει η κυβέρνηση, μέσω των επιτάξεων, να τους ρίξει στη μάχη, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να μπουν όλοι στη μάχη, ιδιωτικός, δημόσιος, στρατιωτικός τομέας, γιατί δεν περισσεύει καμία ζωή, κύριε Κουνιάκη. Σωστά. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποιος θα πάει στη ΜΕΘ ή ποιος δεν θα πάει στη ΜΕΘ. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας για να μπουν και να ρυθούν όλοι στη μάχη. Λοιπόν, είναι πολύ σωστός ο προβληματισμός αυτός που λέτε και η κριτική. Πάμε λοιπόν τώρα, κύριε Καρνικόλα, σε ένα κομμάτι στο πρόγραμμα ανάκαμψης, το σχέδιο ανθεκτικότητας και ανάκαμψης Ελλάδα 2. Και ο κόσμος νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακούει τις επιδοτήσεις που δίνονται, τα προγράμματα ΕΣΠΑ που υπάρχουν, έχουμε ξεχάσει λίγο την κατάσταση που ήμασταν πριν μπούμε σε αυτή την πανδημία. Κακά τα ψέματα, ναι, και η Ευρώπη έχει χαλαρώσει λίγο τα δικά μας μέτρα, τα δημοσιονομικά. Θέλω λίγο να μας πείτε αν τελικά αυτό το πρόγραμμα, το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση, μας επαναφέρει στην κανονικότητα, να το πω πάρα πολύ απλά, αν μας λύνει όλα τα προβλήματα, αν είναι ένα βήμα σε μια σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, έχουν λυθεί συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ως θετικά μέτρα εμείς τα στηρίζουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, έχουν λυθεί αυτό το χρονικό διάστημα κάποια μέτρα, τα οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πέραν αυτών όμως, εμείς έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα που θα με επιτρέψετε στο επόμενο ένα λεπτό. Βεβαίως. Να σας αναφέρω.
γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό, κύριε Κουνιάκη, τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο υγειονομικός πόλεμος, να στηρίξουμε ταυτόχρονα την οικονομία, να στηρίξουμε ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, για να μην κληθούμε μετά να στηρίξουμε ερείπια. Είναι πολύ σημαντικό να τις κρατήσουμε ζωντανές και όρθιες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας σήμερα, για να μην κληθούμε να περισσώσουμε ό,τι δεν περισσώζεται αύριο. Ξέρετε, περάσαμε μια πολύ βαριά δεκαετή μνημονιακή κρίση. Περάσαμε από το χείλος της χρεοκοπίας. Μαζί τα συζητούσαμε επί Μακρόν στην φιλόξενη εκπομπή σας όλα αυτά τα χρόνια για το πώς γλιτώσαμε την άτακτη χρεοκοπία. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό αυτή τη στιγμή να δράσουμε προληπτικά, ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να κληθούμε να σώσουμε ό,τι δεν περισσώζεται την επόμενη της υγειονομικής κρίσης. Γιατί πιστέψτε με, κύριε Κουνιάκη, την επόμενη της υγειονομικής κρίσης θα έρθει μια τεράστια οικονομική κρίση πάλι. Γιατί σας θυμίζω ότι στο μνημόνιο του 2010 φτάσαμε στα όρια της χρεοκοπίας με χρέος 120% του ΑΕΠ και σήμερα το χρέος, για παράδειγμα, έχει φτάσει σχεδόν 220% του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μέγεθος από μόνο του είναι δυσθεώρητο. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί ακόμα περαιτέρω, να ενισχυθούν δύο κλάδοι που είναι πολύ σημαντικοί για την εθνική οικονομία όμως, που πλήττονται βάναυσα από το αυστηρό παραταμένο lockdown. Λιανεμπόριο και εστίαση. Τέσσερα πράγματα πολύ βασικά που πρέπει να γίνουν και έχουμε καταθέσει ήδη πρόταση νόμου στη Βουλή για αυτά. Πρώτον, επιστρεπτέα προκαταβολή. Το 70% να γίνει μη επιστρεπτέα. Με κριτήρια βέβαια, όχι να τα χαρίσουμε, ναι. Την πραγματική μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Δεύτερον, γενναία ρύθμιση 120 δόσεων. Με δυνατότητα κουρέματος του συνεπής 30% των φυλών. Κύριε Κουνιάκη, εάν δεν προχωρήσουμε σε γενναία ρύθμιση των δόσεων, δεν μπορούν οι επιχειρήσεις με συσσωρευμένα χρέη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τη δυνατότητα μέσω γενναίων ρυθμίσεων που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Τρίτον, επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών με αντάλλαγμα, και προσέξτε τι σας λέω, με αντάλλαγμα να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Επιδοτούμε σαν κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, αλλά λέμε στους επιχειρηματίες δεν θα απολύσετε κανέναν άνθρωπο. Και το τέταρτο πολύ σημαντικό, η χορήγηση του 100% του μισθού των εργαζομένων, ναι. Με όριο βέβαια τα 1.000 ευρώ το μήνα, σε μια επιχείρηση που μένει κλειστή με κρατική εντολή. Και σε αυτά τα τέσσερα που σας είπα, θεωρώ αυτονόητο ότι δεν θα υπάρξει στο επόμενο χρονικό διάστημα η εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου, δεν θα υπάρξουν πληστηριασμοί. Και βεβαίως εμείς έχουμε αναδείξει πολλές φορές στη Βουλή το ζήτημα ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι σφρακτικές εταιρείες, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, και σας το λέω αυτό και ως νομικός το έχω αντιμετωπίσει αυτή την περίοδο, ενοχλούν δανειολήπτες, ενοχλούν επιχειρηματίες, ενοχλούν εργαζόμενους και τους πιέζουν να προβούν σε ρυθμίσεις. Αυτά τη στιγμή της μάχης με την πανδημία είναι αδιανόητα, είναι ανεπίτρεπτα και οφείλει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα και μέρημνα προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων σε αυτή την κατεύθυνση. Και για να κλείσω, γιατί είναι ένα σημαντικό θεωρώ ζήτημα και το ζήτημα της ανεργίας, εμείς έχουμε προτείνει το επίδομα της ανεργίας να επεκταθεί σε όλους τους εγγεγραμμένους στον ΑΕΠ μέχρι τις 30 Απριλίου. Θεωρώ ότι η ρύθμιση της κυβέρνησης για την επέκταση του υπάρχοντος επιδόματος ανεργίας αφήνει περίπου 350.000 ανέργους εκτός της ρύθμισης, όπως επίσης αφήνει και πολλούς εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό. Και επειδή μπαίνουμε ήδη σε μια νέα τουριστική περίοδο και πολλές επιχειρήσεις δεν ξέρουν ακόμα αν θα ανοίξουν, κύριε Κουνιάδη, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύεται η θέση εργασίας πολλών εποχιακών εργαζομένων, θεωρώ ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον πρέπει να επεκτείνει το επίδομα ενεργείας και σε αυτές τις κατηγορίες. Μάλιστα. Βεβαίως τώρα εδώ μου γράφουν εδώ οι ακροατές ότι αυτά τα χρήματα που δίνονται μέσω ΕΣΠΑ δεν τα παίρνουν όλοι. Δηλαδή δόθηκε στην αρχή για τα ξενοδοχεία, η εστίαση, το είπατε κι εσείς, είναι ρηγμένη. Και το λιανεμπόριο μου γράφει εδώ πέρα και ο Νίκος, ο ακροατής που μας ακούει. Γενικότερα δεν τα παίρνουν όλοι και δεν υπάρχει και δανεισμός από τις τράπεζες στην δεδομένη χρονική στιγμή. Για να είμαστε ακριβώς. Αυτό ακριβώς και εγώ σας περιέγραψα, γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε και τους εθνικούς πόρους τους υπάρχοντες, αλλά και τους ευρωπαϊκούς. Σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει αυτή τη στιγμή μέσω του προγράμματος SURE
πάρα πολλά χρήματα στα κράτη-μέλη, δισεκατομμύρια χρημάτων στα κράτη-μέλη για την στήριξη των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί όλο το πακέτο αυτό που δίνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, δεδομένης και της χαλαρότητας που υπάρχει στους δημοσιονομικούς στόχους, μέσα σε όλη αυτή την περιπέτεια που ζούμε, είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεσμεύσει τα κράτη-μέλη στην αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν είχαμε και τους στόχους των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων παράλληλα με αυτά τα που βιώνουμε σήμερα, πραγματικά θα είχαμε έρθει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δραματική. Μάλιστα. Ένα ερώτημα πάλι που έχουμε τώρα εδώ. Αυτά τα χρήματα, αυτό το πακέτο στήριξης, κύριε Καρανικόλα, φορτώνεται στην πλάτη μας, με ρωτά εδώ η Ειρήνη. Δηλαδή, είναι ένα νέο μνημόνιο στην πλάτη μας, ή κάποια από αυτά είναι χρήματα που δίνονται μέσω προγραμμάτων και μέσω στήριξης στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, τα χρήματα τα οποία λαμβάνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρήματα τα οποία δεν θα επισταθούν. Mm-hmm. Είναι χρήματα τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη προκειμένου να ενισχυθούν σήμερα εθνικές τους οικονομίες, για να μην αναγκαστούν να φτάσουν σε μνημόνια όπως συνέβη με την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο το 2010 και μετά. Αυτό που συνέβη στην εκείνη φάση της δημοσιονομικής, του δημοσιονομικού προβλήματος, είναι ένα καλό μάθημα για το πώς πρέπει να διαχειριστούν σήμερα αυτή την κρίση, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ηθήνοντες των Βρυξελών ότι η υγειονομική κρίση θα μετεξελιχθεί σύντομα σε μια οικονομική βόμβα στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και διαθέτουν σημαντικά χρήματα αυτή τη στιγμή, που σκοπό έχουν την στήριξη των εθνικών οικονομιών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Πέρα όμως αυτών των χρημάτων, εγώ σας είπα ότι αυτή τη στιγμή η χώρα αντιμετωπίζει και η ίδια ένα σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα που παρουσιάζει, καθώς και την υστέρηση στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί, γιατί σας θυμίζω ότι το 2010 μπήκαμε στο μνημόνιο γιατί δεν χρεοκόπησε ο ιδιωτικός τομέας, χρεοκόπησε ο δημόσιος τομέας, συμπαρασύροντας και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέρημνα αυτή τη στιγμή και για τα δημοσιονομικά, ναι, τα δημόσια δημοσιονομικά της χώρας, για να μην φτάσουμε στην ανάγκη ενός νέου μνημονίου μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης. Μάλιστα. Και στο θέμα βεβαίως τώρα της ανεργίας που λέτε, εύλογα παρατηρούν εδώ οι φίλοι, η επόμενη μέρα δεν θα είναι η ίδια. Πολλές επιχειρήσεις δεν θα αντέξουν να παραμείνουν όρθιες, καθώς πηγαίνουν προς τα πίσω, μου γράφουν εδώ οι οφειλές, οι δόσεις, οι επιταγές, μου γράφει εδώ πέρα ο Χρήστος. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, κύριε Καρανικόλα, και τι πρέπει να γίνει στο θέμα της ανεργίας, που έτσι κι αλλιώς και πριν βεβαίως μπούμε στην πανδημία ήταν υψηλή στη χώρα μας, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και βεβαίως ηφαισιακών πολιτικών, κατά ψέματα? Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ήδη από πριν στην τοποθέτησή μου σας είπα ότι ερχόμαστε δυστυχώς στην Ελλάδα, γιατί οι υπόλοιπες χώρες που διαχειρίζονται την κρίση της πανδημίας, ειδικά οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, δεν ήταν στην ίδια οικονομική κατάσταση με αυτή που βρισκόταν η Ελλάδα στην περίοδο της έναρξης της πανδημίας. Ήμασταν μετά από 10 χρόνια σκληρότατης μνημονιακής ηφαισιακής πολιτικών λιτότητας, μετά από πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που επικράτησε στον Μέσο Έλληνα και στη Μέση Ελληνίδα, και του έρχεται, να το πω έτσι απλοϊκά, μια κατραπακιά τώρα με την πανδημία, που και αυτή με τη σειρά της θα φέρει ένα νέο κύκλο ύφεσης, ένα νέο κύκλο οικονομικής δυσπραγίας και σίγουρα οικονομικών δυσχεριών στον κάθε Έλληνα και στην κάθε Ελληνίδα. Ας μην κορυδευόμαστε, κύριε Κουνιάκη. Είμαστε δυστυχώς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, που αυτή τη στιγμή λέμε να αντιμετωπίσουμε το κομμάτι της υγειονομικής κρίσης, να βγούμε όλοι ζωντανοί και υγιείς από αυτή την περιπέτεια που μπορεί να προσβάλλει όλους μας, mm-hmm, και κινδυνεύουμε όλοι μας να βρεθούμε εκτεθειμένοι απέναντι σε αυτόν τον θανατηφόρο αόρατο εχθρό του κορονοϊού. Αλλά μετά το πέρας αυτής της υγειονομικής κρίσης θα είμαστε αντιμέτωποι με τις πολύ βαρύτατες συνέπειες της οικονομίας, των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σας είπα ότι πρέπει να στηρίξουν αυτή, ναι, τη στιγμή όσο περισσότερο μπορούμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, για να μην κληθούμε μετά να υποστηρίξουμε ερείπια. Πρέπει, μάλιστα, να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή ό,τι υπάρχει με ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Τόνισα ότι έχουν ληφθεί ήδη σε θετική κατεύθυνση σημαντικά μέτρα στήριξης. Χρειάζονται όμως και άλλα συμπληρωματικά, ώστε να ενισχύσουμε όσο δυνατόν
περισσότερο το πλαίσιο προστασίας επιχειρήσεων και εργαζομένων, για να μην χαθούν θέσεις εργασίας, να μην οδηγηθούμε σε νέα λουκέτα, μάλιστα, να μην οδηγηθούμε σε μια καταστροφική πολιτική για την οικονομία μας. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γιαννικόλα, για να μην κάνω κατάχρηση ευγένειά σας. Όλες αυτές οι εξελίξεις. Είναι ευχαρίστησή μου να μιλάω μαζί σας, οπότε μπορώ να μιλήσω όσο θέλω. Χαίρομαι, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε με το πλεόνασμα χρόνου που έχουμε εμείς εδώ στην περιφέρεια τα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε, και πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή βιώνει μια παρατεταμένη ανασφάλεια για την επόμενη μέρα, καθώς όπως είπαμε ζει με 534 ευρώ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι οι εξελίξεις αυτές δρομολογούν νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εμείς δεν ζητάμε εκλογές κάτω από αυτές τις συνθήκες. Από την άλλη, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης απέναντι στην κυρία Γεννηματά, λέγοντας ότι θύμισε ο λόγος της Προέδρου τον κύριο Τσίπρα, χωρίς όμως τα ψέματα που, αν δεν κάνω λάθος, είπε που λέει ο κύριος Τσίπρας κατά καιρούς. Θέλω λοιπόν να πω ότι επειδή έχει υπάρξει μια πόλωση στο πολιτικό σκηνικό και υπάρχουν αντεγκλήσεις, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί και η κυβέρνηση να διαχειριστεί μια φθορά που δημιουργείται από την κλειστή οικονομία και από την κόπωση της κοινωνίας, αν δρομολογούνται πολιτικές εξελίξεις, πιστεύετε? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όποιος αυτή τη στιγμή, γιατί φαντάζομαι εννοείται τις εκλογές, βεβαίως, όποιος αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται σχέδια εκλογών, δεν έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο και δεν έχει αντιληφθεί σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή η χώρα λοιπόν και οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη εκλογών. Mm-hmm. Έχουν ανάγκη εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων στήριξης, προστασίας και προληπτικών μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων, της υγείας, της ζωής των πολιτών, και δεν έχουν ανάγκη μια συζήτηση ούτε πόλωσης, και αυτό θέλω να είναι σαφές και ξεκάθαρο, ούτε διχασμού, και το ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα με τον ΣΥΡΙΖΑ να επενδύει σε μια τέτοια νέα πολιτική, όπως σας είπα, με τις πλατείες των αγανακτισμένων, με τις φωνές των διαμαρτυριών, ακόμα και με την υποστήριξη των ετοιμάτων Κουφοντίνα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα τεχνητής έντασης στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο. Τον ακολουθήσαμε ήδη από το 2010, κύριε Κουνιάκη, και πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά το γεγονός ότι διχάστηκε το πολιτικό σύστημα, δηλητηριάστηκε βαθύτατα η ελληνική κοινωνία και πλήρωσε εν τέλει η ελληνική κοινωνία επί 10 χρόνια οικονομικής κρίσης αυτό ακριβώς το διχασμό. Εμείς λοιπόν, σαν κίνημα αλλαγής, τι λέμε? Λέμε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη εκλογών αυτή τη στιγμή. Η χώρα έχει ανάγκη, και οι πολίτες περισσότερο έχουν ανάγκη, εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών που θα τους βγάλουν από το στο ξέφωτο αυτής της υγειονομικής κρίσης, mm-hmm, αλλά θα τους έχουν και σε μια ασφάλεια σε ό,τι αφορά την επερχόμενη οικονομική κρίση. Ναι. Και σε αυτό λοιπόν το ζήτημα, το κίνημα αλλαγής στέκεται πάντοτε με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας ως η ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα, δημιουργώντας και προτάσσοντας το τι είναι πραγματικά χρήσιμο και ωφέλιμο αυτή τη στιγμή για τη χώρα και τους πολίτες, και με τις προτάσεις μας, με την τεκμηριωμένη κριτική μας, αλλά και την υπευθυνότητά μας, θεωρούμε ότι είμαστε χρήσιμοι στον τόπο, mm-hmm, και είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες θα πιστώσουν εν τέλει στις όποιες εκλογές, όποτε γίνουν εκλογές, την θετική στάση αυτή του κίνηματος αλλαγής. Να κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα από τον Νίκο. Αν πιστεύετε, κύριε Καρανικόλα, ότι έχει υπάρξει στέρηση, μου γράφει εδώ, ελευθεριών με αφορμή βεβαίως την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, και πώς σχολιάζετε την αστυνομική βία που παρατηρήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, και αν θεωρείτε ότι η κυβέρνηση κάνει έτσι στροφή προς τα δεξιά ακόμα περισσότερο? Τρία ερωτήματα, τα απαντώ εν συντομία και τα τρία. Σε ό,τι αφορά την στέρηση δικαιωμάτων, είναι σαφές ότι από την πρώτη στιγμή της πανδημίας υπήρξε στέρηση βασικών συνταγματικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τι εννοώ? Για παράδειγμα, το δικαίωμα, το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. Το Σύνταγμα μας επιβάλλει και δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα εντός της ελληνικής επικράτειας χωρίς κανένα περιορισμό. Άρα λοιπόν το πρώτο δικαίωμα το οποίο περιορίστηκε ήταν αυτό της ελεύθερης μετακίνησης. Ένα άλλο δικαίωμα το οποίο περιορίστηκε ήταν το δικαίωμα στην εργασία. Γιατί η αναστολή της εργασίας είναι ένας αυστηρός περιορισμός του συνταγματικού δικαιώματος της εργασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, σας δίνω δύο βασικά έτσι παραδείγματα, ή το δικαίωμα
του συναφρίζεστε ή το δικαίωμα της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων και των θρησκευτικών λειτουργιών. Ένα βασικό επίσης δικαίωμα κάθε πολίτη να μπορεί να πηγαίνει απρόσκοπτα στην εκκλησία για να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Εν μέσω λοιπόν πανδημίας είναι σαφές ότι περιορίστηκαν όντως συνταγματικά δικαιώματα και εδώ είναι, άμα επιτρέπετε, μια κριτική που έκανα το προηγούμενο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για όλα αυτά τα δικαιώματα που σας ανέφερα, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα του συναφερίζεστε, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης, δεν έκανε καμία πορεία, δεν έκανε καμία διαδήλωση, δεν έκανε καμία διαδήλωση για την ενίσχυση του ΕΣΥ, αλλά προέταξε την αναγκαιότητα ποριών και διαδηλώσεων για τα αιτήματα κουφοντίνα. Και το κλείνω εκεί. Και ό,τι αφορά τώρα την αστυνομική βία. Είναι σαφές ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια ένταση από και μια εντατικοποίηση, να το πω έτσι, από πλευράς της αστυνομίας που οδήγησε στα θλιβερά γεγονότα της Νέας Σμύρνης και στα γεγονότα που ακολούθησαν το συμβάν του ξυλοδαρμού του πολίτη και βεβαίως του θανάσιμου παρολίγων τραυματισμού του νεαρού αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα, δεν είμαστε ούτε με τον αστυφύλαξ, ούτε με τον χωροφύλαξ, κύριε Κουνιάκη. Είμαστε με το κράτος δικαίου, με την εφαρμογή των νόμων και την εφαρμογή των όσων προσβάλλονται από τέτοιες πράξεις της νομοθεσίας από την ελληνική δικαιοσύνη. Και εκεί πρέπει να κρίνονται αυτά τα ζητήματα, όχι το σλόγγαν του ΣΥΡΙΖΑ «Η βία για να βία». Το σλόγγαν το δικό μας, το πω έτσι απλά, «Η βία γεννάει δημοκρατία, γεννάει δικαιοσύνη». Και αυτή πρέπει να είναι η απάντηση σε κάθε μορφή βία, όχι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε συλλητεύσει όλα αυτά τα φαινόμενα της αστυνομικής βίας. Σας θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει αρκετές φορές επίκαιρες ερωτήσεις και επερωτήσεις στον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τα ζητήματα αυτά και έχουμε ζητήσει και τη σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για να εξετάσει το πόρισμα της Επιτροπής Αλεβιζάτου ήδη από τον προηγούμενο Νοέμβριο, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και εν τέλει, για να κλείσουμε το ερώτημά σας, εάν θεωρώ ότι η κυβέρνηση στρίβει προς τα δεξιά από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία όλοι θα κριθούν, κύριε Κουνιάκη, και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εν τέλει για το πώς στάθηκαν και συμπεριφέρθηκαν σε αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή για όλους μας. Κύριε Καρανικόλα, νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να προβληματιστούμε για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν. Βέβαια, ο κόσμος, νομίζω ότι θα το εισπράτε και εσείς στη συναναστροφή σας με τους συμπολίτες μας, ασχολείται πλέον με το πώς θα ανταπεξέλθει στα βασικά, στην καθημερινότητά του. Και αυτό είναι θλιβερό. Χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτή την ανάσα και να κάνουμε και όνειρα και να έχουμε και ελπίδα για το μέλλον, γιατί υπάρχει και μια νέα γενιά που βλέπουμε ότι δεν μπορεί να ενηρευτεί κατά από αυτά τα δεδομένα. Θα μου πείτε, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε παγκόσμια κλίμακα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η χώρα μας όμως μειονεκτή στα οικονομικά δεδομένα. Και πολλοί λένε ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Δεν θέλω να υιοθετήσουμε μια πεσημιστική λογική, αλλά από την άλλη να μην νιώθουμε ότι κοιμόμαστε και στα χαμομήλια. Παρακαλώ. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πραγματιστές, κύριε Κουνιάκη. Σωστά. Ξέρετε, μιλάω πάρα πολύ συχνά με τη νέα γενιά, με παιδιά των 15-20 χρονών. Όταν σήμερα ένα παιδί που το 2010 ήταν 20 χρονών Σωστά. και ονειρευόταν να φτιάξει τη ζωή του και σήμερα είναι 30 χρονών και παραμένει άνεργος, παραμένει ανύπαντρος, παραμένει χωρίς την δυνατότητα να προγραμματίσει το μέλλον της ζωής του, γιατί οι καταστάσεις σήμερα δεν το επιτρέπουν όχι απλά να προγραμματίσει, ούτε καν να ονειρευτεί, κύριε Κουνιάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ελλάδα του 2021, για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Γι' αυτό πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα, γιατί η Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, μειονεκτεί έναντι των υπόλοιπων χωρών, γιατί βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολύ δύσκολης περίοδου τα τελευταία 11 συναπτά έτη. Κύριε Καρανικόλα, ήταν χαρά μας που τα είπαμε και πάλι εδώ ραδιοφωνικά. Θα τα λέμε πιο συχνά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για την ευγένειά σας πάντα να τα αποκρίνεστε στα καλύτερα πράγματα μας. Χαρά μου και τιμή μου. Και ευελπιστώ, κύριε Κουνιάκη, πολύ σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα των μετακινήσεων και να επισκεφτώ και εγώ αγαπημένη μέρη της περιοχής σας. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Εξάλλου από την Πάτρα είστε εσείς. Κοντά είμαστε. Σωστά. Η αλήθεια είναι. Να σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλό σας βράδυ, κύριε Καρανικόλα.